Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν ξέρω, αλλά για ένα λόγο από πέρσι, όποτε, έρχεται, όποτε μου έρχεται η Αλεξανδρούπολη και ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, πέρα από το ότι σπούδασα εκεί, όπως κάνεις εσύ όλα αυτά τα χρόνια, είναι το ονοματεπώνυμο σου. Τι να πω. Θα μείνει στην ιστορία πάντως. Το έχεις αντιληφθεί εξαιτίας της εμφάνισης εκείνης που έκανες στο αλίστου μνήμης αντίστοιχο περσινό παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικέλεδης και φυσικά το γεγονός ότι αυτό ήταν το παιχνίδι που σου άνοιξε την πόρτα της μεταγραφής σου στον Άρη αμέσως μετά. Εντάξει, βαριά κουβέντα να μείνω στην ιστορία τώρα. Εννοείται το λες χαριτολογώντας, έτσι. Εντάξει, μία δόση πραγματικότητας γιατί... έχει αυτό που λέμε, γιατί εντάξει, καταγράφηκε στην ιστορία, έτσι δεν είναι? Καταγράφηκε αυτό. Θα μείνει σε λίγους ανθρώπους που γνωρίζουν και εμένα πιο προσωπικά και γι' αυτό τώρα για το ευρύ κοινό πραγματικά είναι ελάχιστο. Μιλάμε τώρα, περάσανε ονόματα και κάνανε και καταφέραν πράγματα και πράγματα για την ιστορία. Mm-hmm. Και σε μεγαλύτερες κατηγορίες φυσικά. Αλλά ναι, για να συζητήσουμε τέλος πάντων είναι ένα θέμα. Ναι. Πάντως για σένα, επειδή έχει σταματήσει εδώ και λίγο καιρό και επισήμως, το ανακοίνωσες εσύ ο ίδιος δηλαδή, τα κρέμα στα γάντια όπως λέμε για τους τερματοφύλακες, αυτή η στιγμή, αυτό το παιχνίδι, νομίζω καταγράφεται για σένα ως, δεν ξέρω, είναι το πιο σημαντικό, είναι η καλύτερη σου εμφάνιση. Δεν ξέρω πώς το έχεις κατατάξει πλέον, κοιτάζοντας λίγο πιο αποστασιοποιημένα και με πιο καθαρό μυαλό πλέον τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια που έπαιζες ποδόσφαιρο. Κοιτάξτε, δηλαδή, αν ακούσετε και από τερματοφύλακες γενικότερα και γενικά στο ποδόσφαιρο, λένε ότι μέσα σε μια ολόκληρη χρονιά ο τερματοφύλακας θα σου δώσει ένα με δύο παιχνίδια, ας πούμε, μόνος του. Ναι. Θα πάρει ένα πόντο, γιατί μέχρι εκεί δεν μπορούμε να βάλουμε και γκολ. Σωστά. Όχι, μπορείτε, σε κανένα στημένο όνομα. Δεν μπορείτε. Εντάξει, υπάρχουν περιπτώσεις. Είχε κανένα πέναλτι. Υπάρχουν ονόματα που ακόμα και τώρα σκοράρουν, αλλά εντάξει, απέχουμε πολύ από αυτό. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, έτυχε να είναι εκείνο το παιχνίδι και να πάνε όλα όπως το είδαμε και το έζησα. Αλλά ναι, σίγουρα ήταν η περσινή χρονιά. Ναι, το σημείο δηλαδή, σημείο αναφοράς ήταν αυτό το παιχνίδι νομίζω. Και σίγουρα από εκεί και πέρα όλο το επόμενο εξάμηνο που... Τι να πω, δεν έχω λόγια, ας πούμε, να το περιγράψω. Ναι. Μπορεί να έπαιξες όντως, Γιάννη, λίγο καιρό στον Άρη. Δεν κάθισες αρκετό καιρό στην ομάδα. Αλλά μου δίνεις την εντύπωση ότι σε έχει σημαδέψει αυτό το 7μηνο, 8μηνο, τώρα πόσο ήταν συνολικά στην ομάδα. Κοίταξε να δεις, δεν θέλω να... ούτε ο Παντελίκη, ούτε... Όχι, δεν το αναφέρομαι, από αυτή την άποψη καμία σχέση. Ξέρω, κατάλαβα πώς το αναφέρεις, απλά εγώ στο λέω, το ξεκαθαρίζω την αρχή. Γενικότερα από όπου πέρασα, δεν μου ήταν αδιάφορο. Δηλαδή, όποια ομάδα και να πήγα, δεν πήγα και είπα, εντάξει, ήρθα και θα φύγω. Άσχετα αν, παράδειγμα, ήμουν δανεικός πολλές φορές και ήταν δεδομένο ότι θα φύγω. Θέλω να γνωρίζω που παίζω, πάντα το έλεγα αυτό και πάντα το έκανα. Δηλαδή, πρώτα έπαιζα για το σύλλογο και μετά για όλο το υπόλοιπο. Τώρα, σκέψου ότι στον Άρη ήρθα σε μια ηλικία αρκετά όρημη στο μυαλό μου, τέλος πάντων, και μπορούσα να αντιληφθώ και τα πράγματα, όλα συνολικά. Η ομάδα πάλευε, είχε κίνητρο, ήμασταν πολύ δεμένοι για να πετύχουμε αυτό το πράγμα, άσχετα αν δεν ευτυχήσαμε να έχουμε την άνοδο. Οπότε αυτό και μας έδεσε, και εμάς μεταξύ μας, αλλά και με τον κόσμο, άσχετα αν, ας πούμε, επικράθηκε στο τέλος. Ναι. Οπότε στην ηλικία μου και νιώθοντας ότι είναι και προς το τέλος, γιατί δεν στο κρύβω ότι είχα στο μυαλό μου το διδακτορικό καιρό, απλά πίστευα ότι θα μπορέσω να το συνδυάσω. Mm-hmm. Οπότε κάποια πράγματα συνέστητα υπάρχουν μέσα σου. Ναι. Και γι' αυτό το έζησα και τόσο έντονα. Mm-hmm. Έχεις αναφερθεί αρκετές φορές σε αυτό. Το ότι το σκεφτόσουν να έκανε και πιο εύκολη, Γιάννη, την αποφασή σου να σταματήσεις. Γιατί συχνά πυκνά μας έχεις αποκαλύψει ότι και με τους γονείς σου το συζητούσες, γενικά με τους δικούς σου ανθρώπους. Ναι. Άρα ίσως έκανε και πιο εύκολη, δηλαδή, υποθετικά μιλάω τώρα, εγώ εσύ ήσουν στη θέση αυτή. Η πιο εύκολη... Για να σταματήσεις ειλικρινά, το ποδόσφαιρο, ναι. Ναι. Πιο εύκολη, ειλικρινά, μου έκανε την απόφαση ότι η ομάδα βρήκε το δρόμο της. Αλλιώς θα ένιωθα ένοχος. Να, μάλιστα. Δηλαδή, μεγάλη κουβέντα αυτή. Ήρθε και ο Τζινάρη, ήταν και ο Πέτρος, ήταν και ο Πιτσιρίκος, τουλάχιστον στη δική μου θέση. Mm-hmm. Νομίζω ήταν υπερπλήρηση η θέση. Οπότε, γιατί, και σκέψω, δεν το κάνω
για να αποφύγω κάποια πίεση οτιδήποτε έτσι. Δηλαδή σκέψω ότι με τον Τζινάρ και με τον Πέτρο μιλάμε και σήμερα. Ναι. Με τον Μπαϊμάκη τον Πέτρο. Ναι. Δηλαδή είχαμε καλή σχέση, δεν είναι ότι είχα κάποιο πρόβλημα. Ναι. Οπότε νιώσα καλά από αυτή την άποψη. Και ήξερα ότι η ομάδα δηλαδή, δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Δηλαδή δεν δημιουργούσα έμεσα κάποιο πρόβλημα. Ναι, εντάξει, το ξεκαθαρίζουμε ότι δεν ήταν γιατί φοβόσουν κάποιο ανταγωνισμό ή οτιδήποτε άλλο, σε καμία σχέση. Τι να φοβηθώ. Και στην τελική τι πίστευα εγώ στο 30 ότι θα είμαι εγώ και κανένας άλλος. δεν είμαι ο Μπουφόν. Ναι. Πάντως ο αθλητισμός από μέσα σου είναι πολύ δύσκολο να βγει και το λέω αυτό και για κάθε αθλητή που σε οποιοδήποτε άθλημα δεν το βγάζεις από τη ζωή σου εύκολα και με έκπληξη, δεν ξέρω αν ήταν έκπληξη, για μας ήτανε, να σου πω την αλήθεια και εσένα δεν ξέρω, πληροφορηθήκαμε λίγο καιρό αργότερα ότι το γύρισες στο μπάσκετ. Καλά, από ύψος καλά πας τους άλλους για το άθλημα, δεν είσαι από τους κοντούς, μια χαρά είναι το ύψος σου, αλλά έτσι πώς προέκυψε αυτό? Μπάσκετ έπαιζα μέχρι τα 14 μικρός. Έπαιζα μπάσκετ, δεν έπαιζα ποδόσφαιρο. Α, και μετά το γύρισε το ποδόσφαιρο. Δηλαδή ακαδημίες, ποδόσφαιρο, αυτά δεν ήμουν ποτέ. Ναι. Ανδρικό πήγα κατευθείαν. Οπότε πάντα δηλαδή, με τραβούσε ιδιαίτερα αλλά, και παρακολουθούσα όλα αυτά τα χρόνια. Φυσικά δεν είχα απλά επαφή, εντάξει, κάπως. Δηλαδή τεχνική, τακτική, αυτά είμαι άστο. Αλλά και σταματώντας τώρα, είχα 3 εβδομάδες κάπου κοντά στο μήνα. Πιστεύεις ότι ειλικρινά άρχισα να νιώθω χοντρός? Α, ναι. Δεν μπορούσα, δεν έκανα τίποτα γιατί ήμουν όλη μέρα στο πανεπιστήμιο. Ναι. Και κάποια στιγμή μίλησα με 1-2 παιδιά που ήξερα από το μπάσκετ. Και επειδή οι προπονήσεις τους είναι 9-10 το βράδυ, σε κλειστό χώρο φυσικά, είναι αλλιώς, με βόλευε. Γιατί φεύγω από το πανεπιστήμιο αρκετά αργά, κατά τις 6-7-8 μερικές φορές. Οπότε οτιδήποτε άλλο είναι απαγορευτικό. Σύν ότι με κουράζει. Δηλαδή να πάω στο στίβο να τρέχω γύρω-γύρω ή να πάω στο γυμναστήριο. Μαθημένος 15 χρόνια, 20 τώρα σε ομαδικό άθλημα. Δεν μπορώ. Φαντάζομαι. Καλά. Αν εσύ το λες αυτό, ότι αισθανόσουν χοντρός, αν το ακούν αυτό που κάποιοι μας ακούνε και δεν γυμνάζονται και δεν τρέχουν ούτε γύρω από το σπίτι τους. Με παρεμίχτο περίπτερο. Όχι, δίνεις ένα καλό παράδειγμα, Γιάννη, γιατί αν πεις εσύ ότι. Είναι τρόπο ζωή. Δεν μπορώ. Και κάνεις προπονήσεις δηλαδή εκεί με την ομάδα του μπάσκετ του Αθηνικού εκεί? Ναι, κανονικά. Κοίταξε να δεις φέτος. Παίζεις και στους αγώνες δηλαδή ή μόνο προπονήσεις κάνεις? Είναι ένα έξτρα κίνητρο το να αγωνιστείς πάντα. Οπότε όταν μου προτείνανε να μου βγάλουν δελτίο, λέω, ξέρω εγώ, άμα θέλετε, λέω, βγάλτε μου. Εντάξει, όποτε μπορώ θα έρχομαι. Εντάξει, εκτός είναι κάπως πιο δύσκολο. Γιατί χρειάζομαι να. Δεν μπορώ να. Λοιπόν, ενώ στο εντός πετάγεσαι πριν το μάτς, φεύγεις άμα έχεις υποχρέωση. Οπότε λέω, εντάξει. Άμα θέλετε, λέω, καλώς. Και εγώ, ας πούμε, μου δίνει κίνητρο αυτό. Απ' την άλλη, δεν ξέρω τι γνωρίζετε από το μπάσκετ. Εγώ όχι πολλά, τώρα μαθαίνω σιγά-σιγά. Ενώσανε φέτος τάρα τεχνικά το Α και Β. Γιατί οι ομάδες δεν τα βγάζανε πέρα, οπότε συμφωνήσαν όλοι να ανεβάσουν τα εφηβικά τους και κρατήσαν όλοι από 2-3 μεγάλους πάνω κάτω. Και έτσι πάει το πρωτάθλημα. Οπότε σκέψω ότι εγώ και 2 παιδιά ακόμα είμαστε μεγαλύτεροι μέσα. Και όλοι οι άλλοι είναι 18, 19, μπορεί και 16 μερικοί. Πώς αντιμετωπίζουν, Γιάννη, πώς αντιμετωπίζουν οι αλήθεια? Κοίτα, υπάρχουν καταρχήν υπάρχουν και φοιτητές. Είναι 2 παιδιά ιατρικοί. Άλλοι 2 είναι μοριακοί, έχουν έρθει στη σχολή μου, δηλαδή πρώτο έτος. Γνωρίζανε λίγο τι συμβαίνει. Δηλαδή πάνω κάτω με ξέρανε όταν ήρθα. Και είναι δηλαδή, πολύ καλά, σαν να γνωριζόμαστε χρόνια, ας πούμε. Τίποτα, κανονικά. Εντάξει, οι αντίπαλες ομάδες λίγο τώρα. Παράδειγμα, προχθές κάναμε ζέσταμα, ήρθε ένας από την αντίπαλη μου δίνει το χέρι. Ο άλλος μου λέει στο τέλος του μάτς, εντάξει, λέει, καλά πήγες. Δηλαδή, εντάξει, με πειράζουν και λίγο. Τι θέση παίζουμε, τι θέση παίζουμε? Σέντερ με έχει. Α, όχι σέντερ, είμαστε. Ναι, ναι, εγώ και ο άλλος είμαστε πιο ψηλοί. Αυτά είναι από τις όμορφες ιστορίες. Πραγματικά, μακάρι έτσι να ήταν τα πράγματα στον ελληνικό αθλητισμό, από τέτοιες ιστορίες και όχι όλες τις άλλες ασχήμιες. Ναι. Είμαστε πολύ καλά, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, δεν έχω ζήσει τουλάχιστον αυτές τις μέρες ή οτιδήποτε και στο ποδόσφαιρο σε ένα σημείο, ειδικά προς το τέλος, δεν έζησα κάτι αρνητικό να έχω να πω. Είναι ωραία, δηλαδή πραγματικά το ευχαριστούμε. Φαντάζομαι τον Άρη, είπες, μιλάς και με τα παιδιά, εξακολουθείς να έχεις επαφή. Πώς τη βλέπεις έτσι την ομάδα, την έχεις παρακολουθήσει καθόλου, τι εικόνα έχεις? Δεν πρόλαβα και ιδιαίτερα, 1-2 εκτός μόνο που είδα. Που είναι εντάξει και καλύτερο τεστ, να σας πω την αλήθεια. Γιατί στο εντός, εντάξει, ο Άρης πάνω κάτω θα έχει πάντα τον έλεγχο, τον απόλυτο έλεγχο. Στο εκτός, ο γηπεδούχος θα θέλει να δείξει για κάτι. Άμα πάρουμε και σαν παράδειγμα και το τελευταίο παιχνίδι, εφόσον και υπό τέτοιες δύσκολες συνθήκες η ομάδα αντιδρά και κερδίζει, δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή από την αρχή το ξέρα.
Ναι. Είναι πάρα πολύ. Θα είναι εύκολο, γιατί εύκολο πάντα με ελέγχεται η λέξη. Εύκολο δεν κάνει να την χρησιμοποιούμε, δεν ξέρεις καμιά φορά. Αλλά ναι. Όταν έχεις βάθος τώρα στον πάγκο και παίχτες με αξία και ποιότητα και εμπειρία, mm-hmm. που μπορούν να σου γυρίσουν το οποιοδήποτε παιχνίδι ή να ξεκλειδώσουν και τον πιο δύσκολο αντίπαλο, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε τώρα. Ναι. Εντάξει, είναι νομίζω ότι ήδη όταν μιλάμε για ούτε καν να έχει συμπληρωθεί το 1 τρίτο του πρωταθλήματος, τους αριθμούς μόνο να βάλουμε κάτω δηλαδή, και δούμε ότι χωρίς καν το 1 τρίτο ο Άρης είναι στο σύν 7, νομίζουμε ότι εύκολα ή δύσκολα δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα ο Άρης και θα βγει στην κατηγορία. Εκεί η ομάδα, ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, πώς είναι τα πράγματα? Φύγανε και αλλάξαν αρκετά πρόσωπα από πέρσι, από ό,τι μαθαίνω, γιατί δεν τους έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ. Μην νομίζετε ότι πάω και εδώ, δεν προλαβαίνω. Ένα-δύο παιχνίδια και αυτούς είδα από κοντά. Η ομάδα έχει ένα χαρακτήρα μόνιμο, αυτό είναι αυτά τα χρόνια μέσα, ότι είναι στην έδρα της αρκετά δυνατή, έτσι σφιχτή ομάδα, και εκτός το επιχειρεί αυτό. Απλά όπως και όλες οι ομάδες επαρχίας δυσκολεύονται και φεύγοντας οι πιο παλιά φρουράς εισαγωγικά, 30, 31, 32, υπάρχουν συνήθως αυτές τις ομάδες ένα κενό και αναγκαστικά πετάς νεαρούς τώρα στα βαθιά. Έχουν κάνει ένα καλούτσικο σύνολο με νεαρούς κυρίως, αλλά γνωρίζουν ότι είναι αρχή, δηλαδή είναι το στοιχείο της απειρίας φαίνεται, αλλά γίνεται καλούτσικη δουλειά, προσπαθούν. Ναι. Εδώ που τα λέμε βέβαια, Γιάννη, άσχετα από αυτό που συμβαίνει στον Άρη, γιατί μιλάμε για τον Άρη που είναι κάτι εντελώς διαφορετικό για αυτή την κατηγορία γενικότερα, αλλά η ουσία, η φιλοσοφία αυτής της κατηγορίας είναι το να αναδεικνύονται, επειδή είναι ερασιτεχνική η κατηγορία, το να αναδεικνύονται οι νεαρές ηλικίες, οι μικρές ηλικίες. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή τώρα οποιαδήποτε ομάδα από τις επαρχιακές, και δεν θέλω να τους στήξω έτσι προς Θεού, είναι τιμή τους που καταφέρουν και κρατάνε με τις υπάρχουσες συνθήκες στο ποδόσφαιρο, στο ελληνικό, σε αυτή την κατηγορία που είναι μόνο έξοδα, που κρατάνε τις ομάδες τους, αλλά δεν μπορούν να σταθούν παραπάνω. Δηλαδή με τι ακαδημίες, από πού θα τροφοδοτηθούν, τι θα πληρώνουν παίχτες από έξω, πώς, μέχρι πότε. Ναι. Και συνήθως ο τέτοιος ομάδας όταν βγουν, γι' αυτό μετά διαλύονται κιόλας. Δηλαδή στέκονται μια χρονιά και μετά διαλύονται. Ο ρόλος τους είναι υποστηρικτικός και έτσι θα έπρεπε να είναι. Από απόσταση πλέον, έτσι, πιστεύεις ότι από συγκυρίες ή για κάποιους άλλους λόγους ο Άρης τελικά πέρσι δεν κατάφερε να βγει στην κατηγορία? Ήταν μόνο εκείνο το παιχνίδι το άτυχο στη Δόξα, έφτιαξε κάτι άλλο? Δεν συμφωνώ. Αυτό το έχουμε πει πολλές φορές. Δηλαδή, αν φτάνουμε να κρίνουμε την πορεία ενός αθλητή, μιας ομάδας, οτιδήποτε από μια στιγμή, είναι λάθος. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις, βλέπεις έναν ποδοσφαιριστή και κάνει ένα κακό παιχνίδι και λες είναι κακός παίχτης. Ή μια ομάδα χάνει ένα παιχνίδι και λες δεν άξιζε να ανέβει. Απλά και τίποτα δεν είναι στην τύχη, έτσι. Δεν υπάρχει τύχη. Εκτός από λίγο, ας πούμε, 1%. Γίνανε λάθη από το καλοκαίρι, συνεχίστηκαν μέσα στη χρονιά και κατάφερε η ομάδα να ορθοποδήσει λίγο και να έχει μια συνοχή από τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και μετά. Ναι, αλλά έχεις χάσει αυτό που είπαμε, 5-6 μήνες. Ναι. Έτσι, δηλαδή δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Έχεις χάσει τον πρώτο γύρο ολόκληρο. Ναι, σωστά. Και οπωσδήποτε η ομάδα φέτος έχει μεγαλύτερη ποιότητα, οπότε πέρσι ανάλογες δυσκολίες τύπου Σιδηρόκαστρο μπορεί να τις πληρώναμε. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις πώς το λέω τώρα. Δηλαδή φέτος η ομάδα, αν και τελευταία στιγμή πάλι, έτσι, κατάφερε και δεν έχασε εξάμηνο. Γιατί θα περίμενες μετά τον Ιανουάριο πάλι. Ναι. Οπότε έτσι έγινε, ας πούμε. Και πέρσι τουλάχιστον πλήρωσε κάποιες ασυνεννοησίες, κάποιες κακές στιγμές παραγόντων, παικτών, ξέρω εγώ. Ναι, για να μην το... εντάξει, να... είναι πράγματα τα οποία... Να πω, για να μην λέω ψέματα. Εντάξει, ξέρω, έχουν καταγραφεί πλέον στην ιστορία. Νομίζω ότι ο Άρης... Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι... είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι το ότι ο Άρης βρήκε το δρόμο του αγωνιστικά και διοικητικά σε έκανε και σένα να πάρεις πιο εύκολα την απόφαση σου. Αυτό νομίζω ότι είναι το ηθικό δίδαγμα και από αυτή την κουβέντα, αλλά γενικότερα αυτό που έχει προκύψει, συμβαίνει στον Άρη τους τελευταίους 2-3 μήνες. Ναι, καλά. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σε ακούσαμε. Ευχόμαστε σύντομα επιτυχίες και με την νέα μπασκετική σου ιδιότητα. Εντάξει αυτό. Και φυσικά, δεν ξέρω, το διδακτορικό πότε ολοκληρώνεται? Έχουμε ακόμη. Ευελπιστώ σε ένα χρόνο να έχω τελειώσει. Να το έχω ολοκληρώσει, αν και δυσκολευτήκαμε λίγο, έχει μπει μια σειρά. Ναι. Προχωράω δηλαδή, αργά, αλλά προχωράω.
Μάλιστα. Ευέλπιστα να τελειώσει. Αυτό προέχει τώρα για να είμαι ήσυχος. Σου ευχόμαστε να πετύχεις όλους τους στόχους, Γιάννη, και να είσαι πάντα καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.